Ένα γέμισμα για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάνια είναι εκεί. Τους διακριθέντες του Άρη σήμερα. Γυρίζει πίσω στον Κουέστα. Με τα πόδια Κουέστα πάνω του Ελαράμπι. Φαμπιάνο. Ο Άρης που στις στιγμές που ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά και το κάνει αρκετά συχνά, προσπαθεί να βγάλει ορθολογικά την μπάλα από την άμυνά του, κρατώντας την κάτω όπως κάνει και τώρα δηλαδή, και σπάει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Η παλιά στο χώρο για τον Εντιαγκέ. Βγαίνει ο Καμαρά, τον βλέπει ο Εντιαγκέ! Καμαρά πέρασε τον Φάτσλικ, Καμαρά το πλάσε γκολ! ΑΚΑΠΑ 47-1-1, ο Άρης απαντάει στον γκολ του Ελαράμπι και φέρνει το ματς στα ίσια. Πανέμορφα στο 52. Από το κατέβασμα του Ντιαγέ, σήκωσε κεφάλι, είδε την κίνηση κάθετα του Καμαρά που βγήκε απέναντι από τον Βάτσλικ όμως στο 45, τότε offside, τώρα κανονικά σκοράρει ο Μαυριτανός, 1-1 ο Άρης. Αυτό το φάουλ. Ένα μέτρο έξω από το ημικύκλιο. Έχει πολλούς εκτελεστές πλέον ο Άρης, γιατί πήγε και ο Γκάμα, έχει τον Ιτούρμπε, έχει και τον Ματίγια. Εκεί είναι Γκάμα. Λέω εγώ. Και ο Πάλμα είχε καλά στημένα. Στο γάμα, στο γάμα με γάμα. Το report των ανθρώπων του Άρη. Στο γάμα με γάμα, καλό. Αλλά εκεί νομίζω είναι γάμα περισσότερο παρά Ματίγια. Όσο γάμα πιο κοντά στην εστία δηλαδή. Ναι. Για να δούμε. Στείνει το τείχος ο Ζοβάρας και ο Βάτσλικ τη δική του πλευρά. Μπροστά στην ένα αυτό το φάουλ για τον Άρη. Πολύ καλή θέση. Είναι σχεδόν πάνω στο ημικύκλιο. Ο Γκάμα θα το πάρει. Και ο Γκάνια είναι εκεί. Όχι. Για να δούμε. Γκάμα εκτελεί καλό γκολ! Γκάμα! Κάνει την ανατροπή ο Άρης με τον Πορτογάλο. Να εκτελεί ένα εκπληκτικό φάουλ στο 79-2-1 ο Άρης στον Ολυμπιακό. 2-1, ένα κουβάρι στον πάγκο όλοι. Μπούργος καλαπνευματική, άλλο κουβάρι παίχτε στο κόρνερ. Τρομερή εκτέλεση του Πορτογάλου στη δεξιά γωνία του Βάτσλικ. 2-1 ο Άρης από το 0-1 με τον Καμαρά και τον Γκάμα. Τα φέρνει όλα ανάποδα στο Βικελίδης και είναι μπροστά με 2-1. 11 λεπτά πριν το φινάλε. Νομίζω ότι όσοι παίξατε επόμενο σκόρερ Γκάμα ακούγοντάς με, μπορείτε να στείλετε και κάτι της.